Φίλες και φίλοι, καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Καλώς ήρθατε στο Δοκάρι και Μέσα. Είμαστε και σήμερα μαζί μέχρι τις 7, παρέα με τον Κωστή Ραπτόπουλο για να αναλύσουμε το όσα είδαμε το Σαββατοκύριακο και για την τρέχουσα αγωνιστική της Super League, αλλά και για το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Μην ξεχνάμε ότι μόλις μεθαύριο Τετάρτη έχουμε πρώτον πυλώνα ένα ντέρμπι στην Τούμπα ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό, ενώ την Πέμπτη υπάρχει αναμέτρηση της ΑΕΚ με τον Άρη και αυτή εξίσου σημαντική. Πρώτα, να θυμηθούμε τα αποτελέσματα που είχαμε το Σαββατοκύριακο για την 16η αγωνιστική. Πανετολικός Ολυμπιακός 1-2, ΠΑΟΚ Βόλος 3-1, Απόλλων Αστέρας Τρίπολης 0-1, Ατρόμητος Όφη 0-0, Παναθηναϊκός ΑΕΛ 2-0, Αθήνα Ραπαζ Γιάννα Άρης 0-0, στο ημίχρονο στους δοσημάδες υπό καταρακτώδη βροχή και με ένα κυρωθέν γκολ του Άρη λίγο πριν εκνοή του πρώτου ημιχρόνου και Λαμία ΑΕΚ 7.30. Επίσης ένα σημαντικό μάτς και για τις δύο ομάδες. Ολυμπιακός 41, Άρης 32 με το μάτς που διεξάγεται τώρα. ΠΑΟΚ 31, ΑΕΚ 27, Παναθηναϊκός 25, Αστέρας Τρίπολης 21, Όφη 19, Βόλος 19, Ατρόμητος 18, Απόλλωνος Σμύρνης 15, ΠΑΣ Γιάννα 14, Πανετολικός 11, ΑΕΛ 8 και Λαμία Ουραγός με 5 βαθμούς. Εδώ βλέπουμε εξαναβολή στην Τετάρτη ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, στην Πέμπτη 2 μάτς Ατρόμητος Λαμία και Άρης ΑΕΚ. Να καλησπερίσουμε τον Κωστή Ραπτόπουλο, ενώ βλέπουμε και το υπόλοιπο πρόγραμμα από την 17η αγωνιστική. Δύο μάτς το Σάββατο, Αστέρας Τρίπολης, Πανετολικός, ΑΕΛ, Απόλλων Σμύρνης και την Κυριακή Ολυμπιακός, ΠΑΣ, Βόλος, Λαμία, Όφη, ΠΑΟΚ, Άρης, Παναθηναϊκός και ΑΕΚ, Ατρόμητος, non-stop πλέον για ένα μήνα τουλάχιστον και η Super League. Έλα Κωστή, καλησπέρα. Καλησπέρα. Όσο θα πιάσουν τα κρύα τώρα για κάνα δίμηνο, θα έχουμε full ποδόσφαιρο μέχρι να αποφασίσουν οι μεγάλοι της γης να εμβολιάσουν τα θύματα, σε εισαγωγικά δηλαδή, για να βγει ο κόσμος στην αγορά, γιατί τελειώσαν τα αποθέματα, τα όποια αποθέματα. Βλέπω ότι γίνονται και κάποιοι έλεγχοι, κάτι ή κάποιοι όμως στον δρόμο κτλ. Τρώνε ξύλο. Αυτό που είδα δηλαδή και στη δουλειά τη δικιά μου εδώ και σε άλλες, δηλαδή βγαίνει έξω εκεί που πουλάνε, ξέρω εγώ, μανταρίνια ή έστως, ή παραγωγή. Πάει ο άλλος, κάνω έλεγχο και τα λοιπά. Τους δέρνουνε. Και επειδή τους δέρνουνε, δικαίως λέω εγώ, αδίκως, ας το κρίνει ο κόσμος, τους συνοδεύουν αστυνομικοί. Προχθές ήρθαν εδώ μια τύπησα με έναν τύπο, την ώρα που έκανα εκπομπή εγώ με τον Κουλιανό το πρωί, να κάνουν έλεγχο ποιοι είναι στην Εργάνη, ποιοι δεν είναι κτλ. Πήγα εγώ τους όρμη, ξαναπούμε, ήταν δύο αστυνομικοί. Λέω, εσείς είστε εδώ, λέει, τους φυλάμε, λέει, για να μην τους δέρνε. Λέω, τους δέρνουν κι άλλοι, δεν είμαστε μόνο εμείς. Ναι, λέει, τους δέρνουν κι άλλοι. Δηλαδή, φτάσαμε στο σημείο να μην λειτουργούν τα πράγματα, να μην λειτουργούν οι επιχειρήσεις. Τις όποιες επιχειρήσεις λειτουργούν, τις κάνουν και έλεγχο και τους βάζουν προστήματα που λέμε στην Τούμπα και ποινές. Πέραν ένα μήνυμα στους ηθήνοντες της χώρας ότι έχει ο κόσμος αγριέψει. Δηλαδή πάει να παρκάρει στα μάξι, βλέπει το δυναματικό αστυνομικό, με το που τον βλέπει το δέρνει ο άλλος. Έχουμε αγριέψει λίγο. Όχι εγώ, ήμουν σε μια αγρία κατάσταση λόγω καταγωγής. Ανέκαθεν, ναι. Βλέπω ότι οι φρόνιμοι έχουν αρχίσει να αγριεύουν και αυτό το λέω στον κύριο Τσιόδρα, τον κύριο Μητσοτάκη, τους αρχηγούς μας κτλ. Αρχίζει και γυαλίζει δωμάτιο δηλαδή. Ναι, αρχίζει να μην. Λοιπόν, είναι λίγο επικίνδυνα τα πράγματα. Ναι. Τώρα στην μπάλα έχουμε ένα κυρωθέν γκολ του Άρη στα Γιάννενα, το οποίο είναι ένα μάτς για άλλη μια φορά. Ο Άρης σε κακό αγωνιστικό χώρο δυσκολεύεται. Βέβαια παίζει με δύο κόφτες και καλά έκανε γιατί έχει κλωτσοπατινάδα κτλ. Ο Άρης δεν παίρνει από το φόρ του πράγματα, αλλά το ακυρώνει και εγώ λόγω του φόρ. Δηλαδή πάει ο Μάνος τη στιγμή που παίρνει μπάλα στα χέρια, πάει κάνει επιθετικό φάουλ στον τερματοφύλακα. Δηλαδή δεν τα βάζει που δεν τα βάζει. Λειτουργείς και σαν στόπερ. Ναι, με το γράμμα του νόμου, επειδή το έβλεπα το μάτς πριν πω στούντιο, ήταν επιθετικό φάουλ με το γράμμα του νόμου. Βέβαια, ο Μάνος προσπαθεί να τον αποφύγει, να περάσει από πάνω. Και η αλήθεια είναι πως αν δεις στην πίσω κάμερα τον goalkeeper
του ΠΑΣ. Βλέπει την κατάληξη της φάσης ότι πάει... Και, ναι, εντάξει, αλλά είναι με το γράμμα του νόμου να κάνουμε. Βάρε έχουμε πλέον, με αυτό θα πορευτούμε. Πάει ο άλλος, δεν το βάζει, δεν το φάζει, του κάνει και επιθετικό φάουλ, και εγώ τον πεθαμένο θα έκανα και οποιοδήποτε. Το βρίσκει, η αλήθεια είναι. Ναι, τον βρίσκει. Το βρίσκει και το βρίσκει. Είναι, εκεί δεν μαρκάρεται ο τερματοφύλακας, είναι ο ορισμός. Είναι λοιπόν, δικό του, το δική του υπέρ. Μάλιστα, πιστεύω, δεν θυμάμαι, ήταν και στη μικρή περιοχή που είναι ο κυρίαρχος. Το άβατο, ναι. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός την Τετάρτη, διαβάζω πως είναι ιδιαίτερο μάτς και για τις δύο ομάδες. Ο Ολυμπιακός το αντιμετωπίζει κάπως εγωιστικά. Του δίνεται μια ευκαιρία να κερδίσει και να αποδείξει μια και καλή ποια είναι η καλύτερη ομάδα της Ελλάδος σύμφωνα με τους Ερυθρόλευκους. Ο ΠΑΟΚ έχοντας αυτό το πλην 10 είναι μονόδρομος ή διαφορετικά είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Άμα χάσει ο Άρης σήμερα η Φέρη Χ, ο ΠΑΟΚ αν κερδίσει τελειώνουν οι φασαρίες. Το θέμα είναι ότι θα περάσει τον Άρη. Δηλαδή το γαμπότο για τους παοξίδες δεν είναι ότι θα το πάρει ο Ολυμπιακός δίκαια το πρωτάθλημα ή το παίρνει δίκαια, ούτε η διαιτησία έχει. Βλέπουμε πως πάει η διαιτησία, μοιρασμένη. Χθες ο ΠΑΟΚ είχε και ευρεία. Και άλλες φορές δεν έχει, αν μπορεί να πάρει ο Ολυμπιακός κάτι, αν δεν έχει κάποιος να πάρει τη διαιτησία, να φωνάξει κάποιος. Οπότε το παίρνει δίκαιο ο Ολυμπιακός. Ο ΠΑΟΚ δεν είναι αυτός που πρέπει, ξέρει τα λάθη του. Ο Ολυμπιακός χωρίς να εντυπωσιάσει, να ενθουσιάσει, είναι μια σοβαρότερη ομάδα. Πολύ, όχι καλύτερη από πέρσι. Με την ισοπαλία δεν έχουμε κραυγές. Είναι μια χαρά. Για το παιχνίδι, ο ΠΑΟΚ το αντιμετωπίζει με προβληματισμό, γιατί ενώ μπροστά είχε φτιάξει μια καλή ομάδα, πήρε τον Ουάρντα, πήρε αυτό το φαλακρό, το σέντερ φορ, ο οποίος για μένα έκανε έγκλημα, που δεν έδωσε την μπάλα στον Ζίβκοβιτς, ναι, να σκοράρει, αλλά και που δεν είχε την ικανότητα να τριπλάρει τον τερματοφύλακα, γιατί όταν δεν τη δίνει, μπράβο, τρίπλα ρε τον και βάλ το εσύ, όχι να σουτάρεις και να χτυπήσει μπάλα στο πισινό του τερματοφύλακα και να το. Δηλαδή, κάπου μου δείχνει ότι δεν έχει και τρίπλα. Άρα εδώ, αλλά σίγουρα είναι καλύτερο από του δύο σέντερφορ του ΠΑΟ, τον Τζόλα και τον Σφιντέρσκι. Ενισχύεται με τον Ουάρντα στο 10 γιατί ο Μουρκ δεν τραβάει καθόλου. Ο Πέλκας κάνει παπάδες στην Τουρκία, είναι και ακροατής μας και τηλεθεατής μας ο Πέλκας. Θα του στείλουμε τα χαιρετίσματά μας στην Τουρκία. Κάνει παπάδες. Και μάλιστα διάβασα ότι πάει και για άλλη μεταγραφή το καλοκαίρι. Ο Πέλκας. Ναι. Ο Πέλκας θα έμενε με το που έχασε τον πέναλτι στο μάτς με την Κράστον, τα αρκέβαλε ένα ωραίο γκολ. Του τη φέραν μέσα στο πρώτο δοκάρι. Ναι, εδώ με τα κουνάκι. Πήγε να πιει ένα καφέ στην Πολύχνη, στο μαγαζί που πήγα από τώρα με ορμήξαν εμένα με τον Καρσία. Τον ορμήξαν και αυτόν. Και λέει άντρε φύγε να φάω εγώ ξύλο τώρα. Σηκώνομαι λέει φεύγω, πήρα τον ντάμπλ. Αίτητος, πήρα τα κύπελά μου, έβαλα τα γκολ μου. Φεύγω, πάρω τα πάρω, πήρε και την κοπέλα, την αριστερή, την Σιριζέα. Ερωτευμένο ζευγάρι, ωραία και τα λοιπά, μια χαρά. Μας ακούει το πρωί στο ράδι, το μεσημέρι παρακολουθεί. Του φύγε το άγχος. Του τη φέρνουν καλά μέσα οι χάφοι, καλά χάφοι εκεί αυτούς. Δηλαδή εδώ θα είχε προβλήματα. Του τη φέρνουν τα χαφ καλά και αυτός κόλλεται σαν το μαμούνι και εκτελεί πολύ ωραία και δεν έχει αυτό το πέζο δεκάρι. Του τη φέρνουν πιο πολύ μες στην περιοχή, τα παστελώνει αυτός χωρίς να θέλει αυτός να τη βάλει την μπάλα από μέσα, από έξω μέσα και είναι base. Οι Τούρκοι το χάζονται πολύ καλά, λέει, μιλάει για πολιτισμό, δηλαδή εκεί στα Γιαννιτσά που μένει, έχω ένα φίλο που κάνει και εκπομπή, λέω εσύ αυτός, λέω, είχε πολύ δεξιός ο φίλος μου, ο Νίκος Αταγιάννησα. Ρε σύλλο αυτός είπε ότι οι Τούρκοι είναι πολιτισμένοι. Να του τράβηξω τα αυτή, λέει. Λέει, είναι οργανωμένη η κοινωνία τους και τα λοιπά. Τον κολλάω τώρα το λάβω. Είναι ευχαριστημένος. Ο Ουάρτα παίρνει τη θέση του στο 4-2-3-1. Αλλά υπάρχει ένα ερωτηματικό. Πώς θα παίξει ο ΠΑΟΚ τώρα με τον Ολυμπιακό, ακόμα δεν ξέρει. Γιατί έδωσα στη Μέρη Πετροπούλου δύο εντεκάδες. Όπου στη μία είναι το ψυχολογικό να παίξει ο Ουάρντα με δύο οχτάρια επικίνδυνο γιατί η χάφη του Ολυμπιακού είναι καλή και μπορεί να τους πάρουν παραμάζωμα στο χώρο του κέντρου. Mm-hmm. Άρα το ένα σενάριο είναι αυτό με Ουάρντα δεκάρι και Σβάρμπελ Γκαντουρί τα δύο οχτάρια. Νομίζω ότι βασικός ο Κρέμτσικ. Βασικός ο Βαλαχρός είναι έτοιμο. Ματολογικά του αυτά είναι διολογικά πολύ καλά.
είναι έτοιμος να παίξει. Και ο Βάρντα είναι έτοιμος να παίξει και να γίνει και τρίτο χαφ. Το άλλο, ο Βιερίνια δεν βλέπω να ξεκινάει, τον κρατάει στον πάγκο γιατί 90 λεπτά σε ρυθμό. Είναι δύσκολο. Χθες με τον Βόλο πήγε αλλαγή, κόντεψε να φάει δύο κάρτες που έπρεπε να φάει. Είναι ένα θέμα ο Βιερίνια. Δεν είναι στα καλά του. Το άλλο είναι αυτό, να παίξει με τρία χαφ και τον Βάρντα φορ. Αυτό είναι και πιο έξυπνο. Γιατί μπορεί να το ξεκινήσει έτσι αυτός, δεν έχει εξάρι, έχει τρία οχτάρια. Να το πάει στο χαμηλό και Ολυμπιακός το ίδιο στο πρώτο ημίχρονο και να το αλλάξει στο δεύτερο, προς τα μέσα του δεύτερου ημίχρονου. Α, εδώ όμως βλέπουμε Βάρντα σαν ψευτο εννιάρι. Τώρα η ερώτηση που θα σου κάνω, Κωστή, είναι εύλογη. Μπορεί αυτή τη στιγμή να έχει τρία center four και να μην βάλει κανέναν στο αρχικό σχήμα με τον Ολυμπιακό? Κι εγώ μπορεί να έχω τέσσερις συγχολήπτες και να μην θέλω κανένα και να βάλω την τηλεφωνήτρια που θα μου κάνει τη δουλειά. Θα πάνε οι κομμουνιστές συγχολήπτες, θα διαμαρτυρηθούν, εγώ θα την κάνω τη δουλειά μου, θα πάρω τα λεφτά μου και άστος να τρέχουν τους συγχολήπτες. Θέλω να πω ότι ο Γκαρσία έχει βάλει στο μυαλό να μονιμοποιήσει σεντερφόρ το Φαλακρό. Θα πουληθεί ο Τζόλακ, αν και η κοπέλα του μαθαίνει, λέει ελληνικά, τζάμπα τα μαθαίνει, γιατί έβγαλε και αυτή στο Instagram, είναι η τέταρτη γκόμενα της παρέας που ασχολούμεθα μαζί της. Ασχολείται αυτή βέβαια και μπαίνουν και στα social media, ασχολούνται. Ο Σφιντεύσης θα πάρει το δεύτερο ρόλο, αλλά σε ένα τέτοιο μάτς όπου ο ΠΑΟΚ δεν είναι καλά, φάνηκε και χθες. Ας τα 3-1. Δεν είναι καθόλου καλά ο ΠΑΟΚ. Δεν μπορεί να μπει στη φιλοσοφία χωρίς εξάρι, γιατί η City είναι για box, δεν για μπάλα. Και με ένα Ολυμπιακό που στα χάφη είναι καλός, αρκετά σοβαρός, είτε παίζει ο Μπουκαλάκης, είτε ο Βιλά με τον Καμαρά και τον Φορτούνι, ή μπορεί να κατέβει και αυτός με τρία. Ναι, εδώ βλέπουμε πώς ξεκίνησε ο ΠΑΟΚ με τον Βόλο, που ήταν βασικός ο Εσίτη, αλλά νομίζω ότι ήδη ετοιμάζεται η πώλησή του στην Τουρκία. Του κάνει ο Βόλος 7 μάτια ευκαιρίες με αυτή την τριάδα στα χάφ. Θα μπορούσε να κάνει και 2-0. Θα μπορούσε να του δώσει και ένα πέναλτι και στη θύρα 4 ο Ίγνας, όπου η μπάλα είχε βγει out βέβαια. Μπορεί να το δώσει άμα θέλει να το δώσει. Έχει κενά, μεγάλες οι γραμμές, η απόσταση. Απά έτσι με τον Ολυμπιακό. Είναι πολύ δύσκολο. Ο Βόλος του κάνει 7. Ναι. Απάει έτσι και του κάνει 5, έχω σου λέει ο Ολυμπιακός. Μπορεί να του κάνει ένα γκολ και τρέχα βγάλε 2 έτσι. Δεν είναι έτσι δηλαδή, τα πράγματα. Δηλαδή είναι πολύ προβληματισμένος γιατί και η τετράδα του στην άμυνα, ο Γιαννούλης, αν ξεκινήσει, που θα ξεκινήσει γιατί το παιδί το ξεκουράζανε πολύ και μάλιστα να πω και δύο λόγια γιατί είχα κάνει κάνα δύο κριτικές και η μαμά του άρχισε να στεναχωριέται του Γιαννούλη. Εγώ είπα ότι τον Γιαννούλη τον έχουν καταντήσει ανέβα κατέβα μετά από τον κορονοϊό και τον τραυματισμό ή αν ήμουν αγιωδικός μου γιος, θα έλεγα παιδιά ξεκουράστε τον, δεν το βλέπετε πως έχει γίνει σαν τον Άγιο Φανούριο. Στεναχωριούνται οι μάνες. Τι να κάνουμε, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί στις κριτικές μας, γιατί εντάξει δεν είναι οι ποδοσφαιριστές όπως ήταν οι μπαμπάδες μας, γαϊδούρια, δεν καταλαβαίνανε, τους βρίζαν μάνες αυτά και τα λοιπά και πέσανε και πλακωνόντουσαν. Αυτοί είναι πιο ευαίσθητα παιδιά και πρέπει να είμαστε και εμείς λίγο πιο προσεκτικοί. Εντάξει, λοιπόν, έκανες και τη διευκρίνησή σου για την μητέρα του Γιαννούλη, η οποία είχε τα παράπονά της. Τώρα, είδαμε πιθανές εντεκάδες του ΠΑΟΚ εν ώψη του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Να δούμε λίγο τις δύο ενδεκάδες με την οποία ξεκίνησε κόντρα στο Βόλο και την ενδεκάδα με την οποία ολοκλήρωσε κόντρα στο Βόλο, γιατί έγινε κουβέντα ότι πήρε από τις αλλαγές τον Γκαρσία σε αυτό το μάτς. Ξεκίνησε λοιπόν με Πασχαλάκη, Κρέσπο, Ίγκανσον, Ροντρίγκο, Περέιρα, Σβάμπε, Σίτι, Βάρντα, Ζίβκο, Βιτζόλη και Σφιντέρσκι στο πρώτο ημίχρονο. Και στην επανάληψη τελείωσε με τον Κρέμτσικ που έκανε τον γκολ. Αλλά συμφωνώ και εγώ ότι έπρεπε να το σιγουρεύσει δίνοντας δίπλα στο Ζίβκοβιτς την μπάλα. Ζίβκοβιτς, Μουρκ, Ελκαντουρί, Σβάπ, Αουγκούστο, Περέιρα, Ροντρίγκο, Κρέσπο, Ίγκασον και ο Πασχαλάκης. Λοιπόν, αν δεν παίξει center for ο Βάρντα, τα τρία χαφ πιθανό να είναι αυτά με τον Ολυμπιακό και στη θέση του Μουρκ να είναι ο Τζόρις με τον Ζίβκοβιτς και το Φαλακρό. Ναι. Μου κάνει πιο πιθανό σενάριο, γιατί ο καλός Ελκαντουρί πιστεύω ότι είναι με διαφορά ο πιο ποιοτικός παίκτης
από τους μάχημους, έτσι, χαφ του ΠΑΟΚ. Ο Αουγκούστο με τα ελαττώματά του, αλλά μπορεί να εξυπηρετήσει το 6, πόσο δε το 8. Και νομίζω ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος να αλλάξει το Ζίβκοβιτς Τζόλης στα δύο άκρα. Τώρα για τον Σέντερφορ δεν μπορώ να κρίνω. Έκανε δύο τελικές, έκανε τον γκολ σε μισή ώρα που έπαιξε. Δεν ξέρω. Απλά τώρα εδώ, ο Σφάμπ με τον Αγκούστο, τι γίνεται. Αν παίξει αυτός εδώ ο παππούς του Ολυμπιακού που είναι καλός παίκτης ή ο Φορτούνης, γιατί και οι δυο δεν μπορούν να παίξουν σε αυτό το μάτς, θα παίξει ο ένας. Αν ξεκινήσει δηλαδή τον Βαλμποένα, λέμε, ή το Φορτούνη, στο μαρκάρισμα δεν βγαίνει κανένας από αυτούς. Ο Αγκούστο κάνει πολλά φάουλ και είναι άτσαλος στα μαρκαρίσματα και τρώει και πολλές κάρτες, χαμηλά. Αν το δει αυτό η κατασκοπία του Ολυμπιακού, για να το χτυπήσει εκεί, όπως αντίθετα από την άλλη μεριά, μπορεί να δει ο ΠΑΟΚ τις αδυναμίες των στόπερ του Ολυμπιακού και εκεί χαμηλά. Ναι. Εγώ πιστεύω, Γιάννη, ότι θα έχουμε πέναλτι στο μάτς, είτε από τη μία είτε από την άλλη πλευρά, γιατί το μεσοαμυντικό κομμάτι και των δύο ομάδων χωλένει. Έχει προβλήματα χαμηλά. Έχει προβλήματα χαμηλά, ναι. Χαμηλά, ναι. Τώρα, ναι. Αλφα γρήνει ο Ολυμπιακός, το τρώει από τον Γκοφτ, από τον Χαφ, που μπαίνει ανάμεσα στα στόπερ χαμηλά. Αν την πάει την μπάλα ψηλά, είναι εύκολη λία για τους δύο. Mm-hmm. Και ο Σεμέδο να παίξει πάλι το ίδιο ψηλά. Χαμηλά, αν τους χτυπήσουν κάτω, είναι δύσκολος. Ναι. Ο ρόλος τους. Και αν βρεθούν πάμε να δούμε λίγο μια πιθανή εντεκάδα Ολυμπιακού. Τα πάντα εξαρτώνται από το αν θα είναι έτοιμος ο Μπουχαλάκης, Κωστή, ή όχι. Γιατί έχουμε έχει πει... ο Μπουχαλάκης, πονάει μέσα του μπακ. Ήταν εκτός. Έχει μπει στις προπονήσεις. Αν είναι οκ, okay, θα παίξει με την αγαπημένη του τριάδα στα χαφ. Εμβιλά, Μπουχαλάκη και Καμαρά. Σε 4-3-3 αυτό το κάνει. Βάζει τον Μπουχαλάκη μπροστά από τον Μπάτο Σεμέδο να κατεβάσει την μπάλα. Βάζει τον Εμβιλά και τον Καμαρά οχτάρια. Και μετά μπορεί να ξεκινήσει το Φορτούνι τύπη σαν τέταρτο. Έχει εκεί λύσεις πολλές. Έχει να βάλει τον Μασούρα να μαρκάρει. Έχει λύσεις. Και Μπρούμα με Λαραμπή μπροστά. Ναι, από τη μέση και μπροστά έχει πολλές λύσεις και εγώ συμφωνώ ότι δεν θα δούμε και Βαλμπουένα και Φορτούνη στο αρχικό σχήμα. Δύσκολα. Θα είναι έκπληξη να μην δούμε βασικό ούτε τον έναν ούτε τον άλλον. Αλλά επειδή ο Μπρούμα έχει ανέβει πολύ και ο Μασούρας εξυπηρετεί και άλλα πράγματα στα μετόπιστε, δεν είναι και ένα σενάριο πάρα πολύ. Μασούρα το ταιριάζει αυτό το μάτς. Το μελέτησα εγώ πάλι και στο Αγρίνιο. Ο Μασούρας είναι μέτριο σε ποιότητα, αλλά καταπληκτικός σε τακτική συμπεριφορά. Ναι. Και είναι και πολύ καλός αθλητής. Mm-hmm. Δύσκολα θα τριπλάρει και θα μπει, όμως θα κάνει ακριβώς αυτά που θα του πει ο προπονητής και μπροστά και πίσω. Και έχει βάλει πολλά σέντερ φορείς για γκολ στην πρώτη επαφή. Προλαβαίνει τον μπακ πολλές φορές στην ταχύτητα, χώνεται καλά και έχει πάρει σερβιρίσματα καλά από την αντίθετη πλευρά. Και έχει βάλει πολλά τέτοια γκολ. Ναι, έχει βάλει πολλά γκολ παίζοντας κάθετα στο δεύτερο δοκάρι. Έτσι. Ναι. Ναι. Γι' αυτό και τον έχει δοκιμάσει και σε κάποια παιχνίδια κατά διάρκεια του αγώνα ο Μαρτίνς δίπλα στον Ελαραμπή. Και πιθανολογώ ότι θα παίξει ο Μασούρας δεξιά. Γιατί θα παίξει δεξιά, εγώ θα τον έβαζα δεξιά. Γιατί θα έχει να αντιμετωπίσει ένα Γιαννούλη ξεκούραστο και ο Ραφίνια. Και ο άλλος που έβαλε στο Αγρίνιο, στα μαρκαρίσματα έχουν θέματα και εκεί ο Τζόλης είναι αυτά τα δίδυμα που θα βγουν εκεί. Ο ΠΑΟΚ θα έχει πλεονέκτημα. Η πλευρά του ΠΑΟΚ που πρέπει να προσέξει ο Μάρτιτς είναι η αριστερή. Ναι. Δηλαδή με Τζόλη και Γιαννούλη, ο Γιαννούλης αν είναι ξεκούραστος και καλά, αν είναι καλά, με τον Τζόλη κάνουν ένα φοβερό δίδυμα από εκεί. Αντίθετα από την άλλη μεριά, δεν τρελαίνεται και πολύ. Συμφωνώ σε αυτό. Στο γράφημα που βλέπουμε, για να μην μπερδεύουμε τον κόσμο, έχει επιλέξει ο Νίκος ο Αβραμίδης τον Μπρούμα βασικό. Επειδή ο Ρατζίλοβιτς και ο Μπρούμα είναι δύο εξτρέμ, μπορεί να παίξουν μόνο δεξιά, ή θα παίξουν δεξιά ή δεν θα ξεκινήσουν. Άρα η λογική που λες εσύ, το Μασούρα δεξιά και το Βαλμπουενά αριστερά, έχει τύχει και βέβαια με πάντα το Μπουχαλάκι εκεί για να κάνει και τις διαγώνιες καλύψεις και στο back και στο extreme. Κοίτα τώρα,
για να πούμε την αλήθεια, δεν θυμίζεται ο Μπουχαλάκης για τα πλαϊνά του μαρκαρίσματα με ταχύτητα. Ιδιαίτερα με το πόδι το αριστερό να κάνει, είναι πιο εύκολο να βγει από εκεί, με το πόδι το αριστερό να βγει από εκεί, παρά να πάει σαν τον Κάβουρα από αυτή τη μεριά, με το κακό το πόδι. Ναι. Ο Ολυμπιακός, αν χάσει το παιχνίδι, θα το χάσει από τη μεριά του Γιαννούλη και του Τζόλη. Ναι, θα δούμε. Και εγώ πιστεύω ότι όπως λέμε... Πιθανό να βάλει τον Εμβιλά εκεί και τον Μπουχαλάκη να τον βάλει πιο αριστερά, σε πιο οχτάρι. Μπορεί να γίνει και αυτό. Ναι. Να το κάνει και θα αυτό, το δούμε. Γιατί θα το δούμε. Η ταχύτητα του Εμβιλά είναι καλύτερη. Δηλαδή, αν μου έλεγες εγώ να φτιάξω τον Ολυμπιακό, δεν μας έχει τον Εμβιλά, τον Μασούρα εκεί, για να κλείσω την καλή πλευρά του ΠΑΟΚ. Ναι, ναι. Αν μου έλεγες, κατασκόπευσε τον ΠΑΟΚ και παίζω. Εγώ το έχω κάνει αυτό σε ομάδα. Mm-hmm. Εγώ έχω δουλέψει με φίλους προπονητές στα 25. Πήγαινα και έγραφα. Και μάλιστα με κυνηγήσαν και σε ένα χωριό εδώ στην Κρία Βρύση, Γάμα Εθνική. Και έφυγα με ένα οτοπιάκι άπαρθ στα χωράφια και γλίτωσα κάτι κανίβαλι. Η μισή φυλακή ήταν εκεί στην Κρία Βρύση και άλλη μισή γίνανε γιατροί. Μια ανώμαλη κατάσταση. Πήγα το οτοπιάκι, έφυγα στα Τρίκαλα, Γάμα Εθνική, ένα προπονητή φίλο μου και πήγα να δω Κρία Βρύση Κοζάνη, σπόπι ξύλο και εγώ να γράφω, με πήρα γαμπάρι και έγινα Λούις. Λοιπόν, ας πάμε τώρα λίγο να δούμε και φάσεις από τις νίκες που πέτυχε ο Ολυμπιακός στο Αγρίνιο και ο ΠΑΟΚ κόντρα στο Βόλο με ανατροπή. Θα ξεκινήσουμε με τον Ολυμπιακό. Εδώ βλέπουμε το γκολ του Φορτούνη ύστερα από την ασίστ του Ντρέγκερ και αλήθεια είναι πως γι' αυτό αποκτήθηκε ο Ντρέγκερ για να κάνει τα ανεβάσματα. Πολύ καλά κούρσες, πολύ καλές κούρσες. Που έκανε παλιά ο καλός ο Μάρ και δεν έχουμε δει πολλή από Ραφίνια φέτος, έτσι. Ναι, να πω κάτι εδώ. Έλεγε η γιαγιά μου η Ζαμπέτα συγχωρεμένη, που ήταν από την πόλη, «Ουζούναντα αχμάκ ολούρ». Σημαίνει πολύ μπόι, λίγο μυαλό. Αυτό το λέω για τον Δέλα. Βρε παιδάκι μου, παίζεις box με τον καλύτερο από σένα. Και αντί να κάνεις εσύ τη μακρινή, να το βρεις ανοιχτό, σε βρυλιασμό, σου κάνεις το πέμπτο λεπτό αυτό στη μακρινή, έχεις ανέβει ψηλά εσύ και τρως γκόλες με ευνηδιασμό από την καλύτερη ομάδα στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή που είναι ο Ολυμπιακός. Mm-hmm. Δηλαδή, ασεβείς απέναντι στο μεγάλο αντίπαλο. Ναι. Πάμε να δούμε τη φάση που ζητάει το πέναλτι ο Πανετολικός από το μαρκάρισμα που κάνει ο Ρέαμτσιουκ πάνω στον Δίας. Αλλά το χαμηλό μαρκάρισμα. Εδώ χαμηλά πρώτα, μπήκε η μπάλα. Εδώ πρώτα να δούμε, είδαμε δηλαδή ουσιαστικά την γκέλα που κάνει ο Σισε, αν δεν κάνω λάθος, που ναι, δεν μπορεί να κοντρολάρει την μπάλα. Χαμηλά. Του φεύγει και στην εξέλιξη φάσης είχαμε... δεν νομίζω ότι τον έχει σπρώξει. Μάλλον έχει πέσει με το που νιώθει το ακούμπημα. Γι' αυτό και είχαμε και... Τώρα η φωτογραφία έτσι όπως το δείχνει. Μπορεί να πει όλο είναι μπέναλτι. Εγώ δεν το έδινα. Ναι, ούτε εγώ το έδινα και ήταν και χλιαρές και. Ήταν και χλιαρές από την πλευρά του Πανετολικού οι διαμαρτυρίες. Λοιπόν, έχουμε το γκολ του Ταχάρ ύστερα από την ασίστ του Αριγίμπη, η ισοφάριση το του Πανετολικού. Εδώ φαίνεται ότι δεν υπάρχει εξάρι. Εντάξει τα στόπερ χαμηλά, αλλά του βγαίνει ο Χαφ. Ο Χαφ είναι ο Ταχάρ, το οχτάρι. Ναι. Εκεί φαίνεται ότι ο Ολυμπιακός πήγε με δύο οχτάρια, δεν τον υπολόγισε πολύ, έβαλε τον πιτσιρικά τερματοφύλακα και η ροή του παιχνιδιού δεν ήταν να κινδυνεύσει. Αλλά μια φάση λοιπόν, όπως βλέπεις, η διάταξή τους είναι αυτή η οποία ήταν center back 2, αλλά ο Χαφ ο οποίος πρέπει να είναι κοντά στον άλλο, το Χαφ είναι 17 μέτρα μακριά. Ναι, φταίει ότι ο Χαφ δεν ακολούθησε. Αλλά εδώ σε αντίθεση με αυτά που λέγαμε σωστά νωρίτερα, ότι ο Ολυμπιακός στα στόπερ του έχει πρόβλημα χαμηλά, είδαμε μια ουσιαστικά σέντρα ήταν αυτή που πέρασε έτσι, από τα στόπερ του Ολυμπιακού. Δεν ήταν κάποια κάθετη παλιά εσύρτη. Οπότε θέλει και εδώ στην κίνηση που γίνεται κάθετα στην πλάτη των αμυντικών, όχι από center for, αλλά από box to box, από half ποδοσφαιριστή. Τον έβαλε στην ταχύτητα τον ανάλογο. Ποιος ήταν εκεί? Ο Εμβιλά με τον Καμαρά. Θα δούμε την ευκαιρία του Εμβιλά ύστερα από corner του Βαλμπουενά
τον έχουν χάσει εδώ οι παίκτες του Πανετολικού και εξ επαφής ο Εμβιλά θα αστοχίσει. Ναι, είναι το κακό πόδι και στην κακή γωνία. Όπως είπαμε για τον Χατζηγιοβάνη στην Κούπα που το έχασε, κάτι περίπου ήταν και αυτό. Λοιπόν, μετά έχουμε το 1-2 με τον Ελαραμπή. Γίνει πολλής λόγος βέβαια από χθες το βράδυ για την ασίστ του Βαλμπουενά. Για Βαλμπουενά, ο Βαλμπουενά εδώ, σαν το γέρο είναι. Εντάξει, να σου πω μια αλήθεια. Εντάξει, το έβγαλε, αλλά εγώ έτσι όπως μπήκε ο Βαλμπουενά μέσα, καλά, αλλά να μπει από εκεί είναι φωνιάς, να πούμε. Αλλά έχω ενστάσεις για τα πρωτοσέλιδα των φιλάθλων, των εφημερίδων του Ολυμπιακού, για την τεράστια ασίστ και τα λοιπά. Εντάξει, χώθηκε το παλικάρι εκεί σαν δεκάρι, αλλά δεν τον είδα να είναι καλά. Έχασε πολλές μονομαχίες. Ναι, δεν είναι για 90 λεπτό. Δεν είναι για 90 λεπτό. Βέβαια, ναι, την παλιά θέλει και τη βγάζει, αλλά να μνημονεύσουμε και τον Βρουσάη, ο οποίος... Ο Βρουσάη κάνει πολύ μεγάλη δουλειά, γιατί τρώει δύο, ναι, και ανοίγει τη φάση για τον... Και πάνω στη γραμμή. Ωστόσο, είναι η παλιά του λίγο πιο δυνατή από ό,τι πρέπει και ήδη έχει προχωρήσει ο Βαλμπουένα. Δηλαδή, για να σε προλάβω, η εκτίμησή μου σε αυτό που πήγες να πεις, δεν είναι ότι έπεσε ο Βαλμπουένα από κούραση, αλλά έχει παραπατήσει, έχει χάσει το βηματισμό του για να υποδεχτεί την παλιά, η οποία του ήρθε πίσω και λίγο πιο δυνατά από ό,τι περίμενε, έτσι. Είναι σαν να πάει ο εξιντάρης να χορέψει με μια γκόμενα 35 σε Μέγικο. Κάπως έτσι είναι. Κοίταξε, ο Βαλμπουένα δεν είναι καλά. Τώρα στο φως των σπορ και στον πρωταθλητή, ο φίλος μου ο Βερβελές που είναι απίθανος και τον παρακολουθώ, μπορεί να το πουλήσει όπως πουλάμε εμείς εδώ την πραγμάτια μας για τον ΠΑΟ. Καλά, ο Βαλμπουενά δεν είναι αυτό που ήταν και προβλέπω ότι θα πρέπει να πάρει λίγο φορτούνης το ηγετικό του. Ναι, να βάλει εκεί πλάτη. Θα έρθει η ώρα που θα πρέπει ο φορτούνης να ετοιμάζεται, να πάρει το δικό του κομμάτι το ηγετικό, γιατί δεν βλέπω να τη βγάζει και είμαι αντίθετος στο να κάνει τον Βαλμπουενά νέο συμβόλαιο. Δεν το καταλαβαίνω. Δηλαδή, στα 38, όσο καλός και αν είναι, κάποια στιγμή... Ναι, αλλά μισό λεπτό, ξέρεις ότι στην ελεύθερη αγορά είναι αυτό που δείχνεις. Ο Βαλμπουενά μπορεί να είναι 38 του χρόνου, αλλά έχει κάνει μια περσινή πολύ καλή σεζόν και μια επίσης φετινή. Τώρα, να προβλέψεις ότι βιολογικά... Να προβλέψεις ότι βιολογικά θα πέσει κατακόρυφα η απόδοσή του την επόμενη σεζόν, δεν μπορείς, γιατί έχεις τις εμφανίσεις που κάνει τώρα. Ναι. Δηλαδή, αλλά θα είναι μεγαλύτερο ρίσκο να μην τον ανανεώσεις από το να τον ανανεώσεις και να μην σου βγει τόσο καλός όσο τις δύο προηγούμενες σεζόν. Με φαντάζεσαι 75 χρόνων εμένα αν ζω με τη φωνή κλειστή, βιολογικά καμπούρι, να έρθω και να ζητάω δουλειά και να λέτε «Μα γιατί δεν του κάνω συμβόλαιο αυτού του Ραπτόπουλου?» Καλά τα έλεγε. Εδώ πατάει και εκεί βρίσκεται. Γιατί μπορεί να τον πιάσει ένας κόλπος σε μια εκρηκτική εκπομπή και να το χάσεις. Δηλαδή πρέπει να δεις και λίγο όταν είσαι επιχειρηματίας. Εγώ δεν έκανα ποτέ, αλλά βλέπω, παίρνω τη θέση του επιχειρηματία. Ναι. Εγώ δεν τον έκανα να μιλήσει. Εντάξει, είσαι πολύ κυνικός, να σου πω κάτι. Και δεν ισχύει για τους ποδοσφαιριστές, αλλά σε άλλες ιδιότητες κάπου πληρώνεις και για αυτά που έχεις προσφέρει, όχι για αυτά που θα προσφέρεις. Θα πω αυτά που έλεγε ο Αλέφατος, ο συγχωρεμένος. Ήμουνα εγώ 27 χρονών και έλεγε ο Αλέφατος. Ήσουν και ο οικονόμα και ο προπονητής. Και ήρθε στα 34 στην πλάτη τη δικιά μου να σε σηκώσω εγώ στην πλάτη. Ναι. Εντάξει, ο Βαλμπουενά τώρα δεν είναι σε αυτή την κατηγορία. Τέλος πάντων, λοιπόν. Καλά να το σταυρώσουμε. Εγώ δεν πιστεύω κιόλας σε τέτοια πολλά σταυρούς και τέτοια. Αν είναι Ολυμπιακοί που πιστεύουν πολύ στο Θεό και στο Χριστό και τα λοιπά, στους Αγίους, ας το σταυρώσουν. Ναι. Γιατί κακά τα ψέματα, είναι μεγάλο ρίσκο να το ανανεώσει το συμβόλαιο σε αυτή την ηλικία. Εγώ δεν θα το κάνω. Λοιπόν, να πω ότι για όσους μας βλέπουν από την συχνότητα του ΑΡΤ, πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Για τους υπόλοιπους που μας παρακολουθούν μέσω του YouTube και του Facebook, θα ξεκινήσω τις ερωτήσεις που είναι πολλές και σήμερα.
Λοιπόν, ο Σοφοκλής από Πολύκαστρο, πώς φάνηκε του Ραπτόπουλου ο Κρμέμτσικ? Λοιπόν, καλύτερος από τους δύο σεντερφόρ, πιο γρήγορος. Έχω δει ότι κάνει γκολ και με το κεφάλι. Με την μπάλα κάτω, άτεχνος. Αν ήταν τεχνηταράς, θα έκανε τρίπλα τον τερματοφύλακα και θα το παστέλων έτσι. Δεν μπορεί να είναι χειρότερος από αυτούς τους δύο που έχει ο ΠΑΟ. Μάλιστα. Ο Πέτρος ρωτάει αν θα παίξει ο Γιαννούλης με Ολυμπιακό. Ναι, θα παίξει. Γιατί ξεκουράστηκε και μάλιστα έμαθα ότι θα του έχω δώσει και ειδικό κομμάτι πόσες φορές θα ανεβαίνει, μην το παρακάνει και πάθει καμιά υποτροπή. Λοιπόν, ο Κωνσταντίνος με ρωτάει εμένα άποψη για Καμπετσί και Μανουηλίδη. Ο Καμπετσής ειδικά με εξέπληξε ευχάριστα χθες όσο έπαιξε. Ο Μανουηλίδης έκανε τον γκολ. Θα δούμε αν προλάβουμε στις φάσεις αργότερα. Δεν είναι το γκολ που κάνει ο Μανουηλίδης. Είναι ότι στο 1-2 με το που δίνει την μπάλα σπριντάρει κάθετα για να μπήκε την δυνατά, ξαναπάρει. Ναι. Είχε βάλει ένα παρόμοιο γκολ στο χώρο με τον Ολυμπιακό σε εκείνο το 1-1, θυμάμαι καλά. Ο Μανουηλίδης πέρσι. Με τον Πανιόνιο. Είχε κάνει ένα ωραίο γκολ και ένα τελείωμα με ταχύτητα. Ήταν δυναμικός, καλός στον γκολ. Δεν ξέρω πώς σωματικά μπροστά. Πιτσιρίκη, 18 χρονών. Άσε ρε Γιάννη, με πιάσα τα κλάματα, γαμώ την τρέλα μου. Τον είδα εκεί να κλαίει για τη μανούλα του. Και ναι, δεν μ' αρέσει, ξέρεις γιατί. Τώρα, άμα κάνω κριτική τον Εμμανουηλίδη, δεν θα μπορώ να είμαι. Θα με πιάσει ένα πατρικό, να πούμε. Εντάξει, ξέσπασε και μιλάμε για 20χρονα παιδιά, ούτε για 19χρονα παιδιά, 20χρονα. Κατάλαβες τώρα τι γίνεται. Λοιπόν. Αυτός τώρα μπορεί να τα είχε με την κόρη που είναι 16 και έχασε τη μάνα του, έκλαιγε ο φουκαράς. Δηλαδή, έχω να κλάψω για άνθρωπο καιρό, γιατί εγώ είμαι φιλόσοφος. Με πήραν τα κλάματα και δεν γουστάρω, γιατί είμαι σκληροτράχυλος, θα πούμε. Στεναχωρέθηκα πολύ, πάρα πολύ. Και τώρα από εδώ και πέρα δεν θα μπορώ να το κριτικάρω για μότο, γιατί το συμπάθησα και δεν θα μου βγαίνει. Ξέρεις τι θα κάνω. Στο επόμενο παιχνίδι θα κοιτάξω να του βρω 2-3 κουσούρια να τα πω για να φύγει από μέσα μου. Να φύγει, εντάξει. Λοιπόν, ναι, ο Λάζαρος πώς σχολιάζεται την προώθηση του Παναθηναϊκού με παιδιά της Ακαδημίας, κάτι που δεν κάνουν οι άλλες ομάδες? Οι άλλες ομάδες, ιδιαίτερα ο ΠΑΟΚ, έχει γερή προμήθεια από μεταγραφές δεξιά και αριστερά και δεν συμφέρει. Παρά τα αυτά όμως, έχει κάνει πολύ καλή Ακαδημία ο ΠΑΟΚ. Έχει και Ολυμπιακός από ό,τι ξέρω και νομίζω ότι σε καιρό κορονοϊού, λόγω των γεγονότων αυτών, ευκαιρία ήταν να βγουν τα πισιρίκια αυτά που δεν θα βγαίνανε αν δεν είχε την πανδημία. Δηλαδή, αυτά τα παιδιά πρέπει να προσέχουν. Απλά ο Παναθηναϊκός λόγω της οικονομικής κρίσης που, και τα προβλήματα που είχε ο ίδιος ο σύλλογος, αυτά τα παιδιά τα ανέβασε λίγο πιο γρήγορα και λόγω των προπονητών που είχε πριν. Ο Σέργιος ρωτεί αν θα αλλάξει ιδιοκτησία η ΑΚ. Ναι, η αλήθεια είναι την Παρασκευή δεν κάναμε κουβέντα ή σχολιάσαμε λίγο την έντονη φημολογία που υπάρχει για Καλτσίδη. Θα το δούμε. Προς το παρόν δεν ξέρουμε κάτι. Αλλά γενικά ακούγεται ότι ο Δημήτρης Μελισσανίδης με το που καταφέρει και βάλει την ΑΕΚ στο νέο της γήπεδο ενδεχομένως να κουβεντιάσει μια πιθανή πώληση. Λοιπόν, νομίζω ότι η ΑΕΚ χρειάζεται τα κεφάλαια του Καλτσίδη και το παραγωγητήλικι του Μελισσανίδη. Ναι. Όποιος κάτσει από τους δυο μόνος δεν είναι καλά. Δηλαδή μόνος του Μελισσανίδη χωρίς μεγάλα κεφάλαια, όχι. Ο Καλτσίδης άμπαλος θα τον φάνε οπωσδήποτε όπως φάγανε το δικό μας εδώ. Το Μελισσανίδη δεν μπορεί να τον φάσει γιατί είναι αυτοδημιούργητος και μάγκας και δεν χωράνε μαγκές στο Μελισσανίδη. Όχι, θα σου φέρω ένα παίκτητα. Πρέπει οπωσδήποτε να είναι όσο είναι υγιής και ακμαίος. Και είναι λοιπόν, επιστρέψαμε και στο πρόγραμμα της τηλεόρασης. Κανονικά την άποψη και των δύο για το αν θα πρέπει να υπάρξει δράση σε football league και ερασιτεχνικά. Και το ερώτημα πιθανολογώ γίνεται από τον Γιάννη γιατί θα έχουμε επιτέλους έντρα το προσεχέ Σαββατοκύριακο για την football league 2. Όταν ανοίγουν οι εκκλησίες και υπάρχει συνωστισμός, αφού ανοίγουν οι εκκλησίες, να ανοίγουν και τα γήπεδα. Και μάλιστα στα Γιάννενα έχει ένα πανό των υπηρωτών που λέει: άμα είχαμε παγκάρι έξω από εκεί, θα μας αφήνατε να μπούμε. Ήταν δηλαδή συγκλονιστικές οι διαμαρτυρίες. Φυσικά πρέπει να υπάρχουν και το ερασιτεχνικό, γιατί δεν γίνεται να πηγαίνουμε σαν τους τρελούς να τρέχουμε. Άντε, εμείς είμαστε ελεύθερα δρούμενοι γέροι. Πάμε, γυμναζόμαστε στα πάρκα κτλ. Τώρα σε επαγγελματίας πού θα πάει? Κλείσα τα γήπεδα. Πα στις παραλίες, κάνει σπριντ.
τα γόνατά σου πιάνονται. Κάπου πρέπει να δει και η πολιτεία λίγο. Εντάξει, θα προσέξουμε, να βάλουμε τις μάσκες, όλα εντάξει. Αλλά άνοιξατε τις εκκλησίες, άνοιξε και τα γήπεδα, ρε παιδιά, σιγά σιγά να μπαίνουμε. Λοιπόν, εμβόλια ήταν. Ο Σωτήρης ρωτάει στα πόσα θα σταματήσει ο Ολυμπιακός στην Τούμπα. Με έτσι μια δόση. Εντάξει, είναι ιδιαίτερο παιχνίδι. Το Ολυμπιακός να έχει και αυτές τις αδυναμίες του. Εντάξει, και δεν μπορεί να φουλάρει σε 90 λεπτά. Κάνει και διαχείριση, βλέπω. Αυτός ο γυμναστής, δεν ξέρω ποιος είναι στον Ολυμπιακό. Αλλά κάνει μια καταπληκτική διαχείριση και έχει πολύ ελάχιστες απώλειες, τραυματισμούς και ντεφορμανίσματα. Πρέπει να κάνει πολύ καλή. Δεν το ξέρω τον άνθρωπο ποιος είναι. Αλλά βλέπω μεγάλη σοβαρότητα στο βιολογικό κομμάτι της διαχείρισης και της ομάδας συνολικότερα, αλλά και μεμονωμένα των ποδοσφαιριστών. Την άποψη του Ραπτόπουλου για τη διαιτησία Τζίλου. Τι είχαμε τώρα εκεί πάλι. Έπαιξε πάω ο Τζίλος, γιατί έφαγε τις μάπες του στη Λάρισα και θεωρεί ότι τις ρίξαν Ολυμπιακοί. Και μόνο και μόνο για αυτό το γεγονός σου λέει θα παίξω πάω. Τι έγινε εκεί. Δεν έβγαλε με δεύτερη κάρτα τον Βιερίνια. Και δεν έδωσε ένα μπέναλτι στο Βόλο. Στο πρώτο ημίχρονο εκεί που ο Περέα ανετράπει από τον Ίγκρασο. Κατά τα άλλα, το πέναλτι του ΠΑΟΚ είναι κανονικό γιατί ο άλλος πάει άτσαλα και χτυπάει στο χέρι. Εντάξει, τον βοήθησε στο θέμα του Βιερίνια με τη δεύτερη κάρτα, έδωσε ένα μπάτσο τόνο. Εμένα μου έκανε εντύπωση πώς έκαναν αυτή η αλλαγή τον καλύτερο του παίκτη, τον Περέα. Ήταν ο συγκλονιστικός ο Περέα. Το λέω τον Κουλιανό, ρε Κουλιανέ, που έκανε για την άλλα μετάδοση, γιατί τον έβγαλε. Λέει, είχε κάρτα μου, λέει, γι' αυτό. Α, για να μην αποβληθεί. Μάλιστα. Λοιπόν, Φορτούνης ή Βαλμπουένα στην Τούμπα. Εγώ θα ξεκινούσα τον Βαλμπουένα. Γιατί αν το τρώγα, θα ήθελα την ποιότητα του Φορτούνη ξεκούραστο. Μάλιστα. Αλλά ο Φορτούνης πρέπει σε ένα τέτοιο μάτς, μια φορά, να πάρει τον Ολυμπιακό στην πλάτη. Πώς τον έπαιρνε ο Σιδέρης, πώς τον έπαιρνε ο Μητρόπουλος, πώς τον έπαιρνε ο Αναστόπουλος, παιχτάρικα, εμπέδες κτλ. Ο Φορτούνης έχει όλα τα στοιχεία ενός μεγάλου παίκτη, χωρίς να είναι πολύ μεγάλος παίκτης. Αυτό ψάχνω να το βρω χρόνια τώρα. Πώς έχει πάσα, σουτ, τρίπλα, καλή ταχύτητα κτλ. Αλλά δεν έγινε ο σούπερ παιχταράς να ξεσηκώνει τα πλήθη. Ναι. Ψάχνω να το βρω. Είναι αυτό που μας είχε πει ο Δωμάζος πριν από λίγα χρόνια, ότι δεν πρέπει να είσαι στο γήπεδο καλό παιδί. Είναι λίγο, πώς λοιπόν, το λένε, όχι μαλθακός, Mercedes 200 diesel. Θα σε πάει με 160, που δεν θα κινδυνεύσει το δρόμο. Δεν θα σε κάνει μια προσπέραση να πεις, ρε, από το τίνι του Μουστάρο και τα λοιπά. Λοιπόν, μου κάνει κανένα τέτα. Ο Στέλιος ρωτάει αν σου αρέσει ο Βρουσάη. Πάρα πολύ. Ναι. Πάρα πολύ μου αρέσει ο Βρουσάη. Και ο Πέρης λέει ότι ο Ραπτόπουλος έχει ξεχάσει τον Ηρακλή μας. Τον Ηρακλή τον ξέχασαν οι ίδιοι, διότι τους δόθηκε ευκαιρία να κάνουν συμμαχία με ομάδες άλλες, να γίνουν τραβεστή δηλαδή, σε εισαγωγικά, όπως έγιναν πολλές ομάδες, δεν το δέχτηκαν. Φυσικά και το θέλω τον Ηρακλή να του πεις του φίλου ότι έχω δει πολλά μάτς του Ηρακλή εντός και εκτός έδρας και β' εθνική όταν είχε πέσει, αλλά δεν είναι στο δικό μου χέρι. Εγώ βλέπω ότι υπάρχει μια ομάδα παραγόντων οπαδών που δεν θέλει να βγει από τον Καφτατζόγλιο λόγω πανεπιστημίων. Είναι εκεί κοντά, δεν τους πιάνουν. Και υπάρχουν κάποιοι παράγοντες που θέλουν να πάνε τον Ηρακλή δυτικά. Υπάρχει αυτή η ιστορία. Αν θέλουν να το συζητήσουμε σε ραδιοφωνικές εκπομπές, τους καλώ κιόλας και κάνουμε και εκπομπή και τα αναλύουμε. Ωραία. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα και τις φάσεις στο ΠΑΟΚ Βόλος. Είδαμε νωρίτερα τι έκανε ο Ολυμπιακός στο Αγρίνιο. Τον γκολ που πετυχαίνει ο Κιάκος, υπάρχει κενό στην άμυνα του ΠΑΟΚ. Είναι βέβαια και τυχερό το γκολ του ποδοσφαιριστή του Βόλου, γιατί εκεί υπάρχει μια σήμερα κόντρα. Σήμερα το βγάλαμε στο ράδιο ο Μπούζος ναι. Και μας είπε ότι άλλη γωνία σημάδευα, λέει, και με την κόντρα πήγε αλλού. Ναι, αλλού φάνηκε αυτό. Και το αφιέρωσε στο ανιψάκι του που 4 χρόνια παλεύει με τη λευκημία και ήταν άλλο ένα κομμάτι που... Ναι, πολύ συγκινητικό αυτό. Ναι. Δεν ξέρω, τελευταία ακούω τέτοια από νεαρούς και τρελαίνομαι. Μάλλον μεγαλώνεις, Ραπτόπουλε, και γίνεσαι πιο ευαίσθητος. Λοιπόν, πάμε. Ευκαιρία με Δουβίκα και Ρενάτο μετά από λάθος του Ίγκανσον.
Παράλληλη πάσα ήταν αυτή. Ναι, ήταν. Πρέπει να αποφεύγονται αυτές, ναι. Πιο πολύ δηλαδή λάθος ήταν του Βαρέλα που έκανε αυτή την παράλληλη πάσα στα τόσα πολλά μέτρα. Νομίζω εγώ και το λάθος κοντρόλ του Ίγκαστον, αλλά δεν την περίμενα και την μπάλα εκεί, έτσι. Εδώ δείχνει ότι έχει ταχύτητα με την μπάλα του Βίγκας. Ναι. Αλλά βγήκε και καλά ο Πασχαλάκης. Σωστό. Και του κλείσε το πεδίο. Σωστό. Δηλαδή ταχύτητα στο μεγάλο χώρο, ενώ είναι ψηλός, δεν είναι αργός. Mm-hmm. Δηλαδή, συλλέγουμε στοιχεία για τον Δουβίκα όσο δυνατόν περισσότερα, γιατί πιθανόν το παιδί θα φύγει από εδώ, πάει κάπου καλύτερα. Έτσι. Λοιπόν, να δούμε τώρα και το χέρι του Ριένστρα, από το οποίο ο Σβάρπ ισοφάρισε σε 1-1. Ο Αβραμίδης στο ραδιόφωνο το μεσημέρι το χαρακτήρισε ανύπαρκτο. Τι ανύπαρκτο, είναι φλάξ. Ο Βλάξ ποδοσφαιρικά, εντάξει, μην παρεξηγηθούμε. Ναι. Ο παίχτης του Βόλου. Πηδάει με ανοιχτά τα χέρια. Εντάξει. Δεν είναι. Ναι. Είναι πέναλτι. Έτσι φαίνεται, έτσι φαίνεται. Αλλά πρέπει να πάει πρώτα στο σώμα του. Τέλος πάντων, λοιπόν, την ευκαιρία του Άρντα από την σέντρα του Ζιβκοβιτς. Γιατένα. Η ευκαιρία. Ναι. Ναι. Εδώ έφυγε καλά. Ο Ζιβκοβιτς. Και θα κάνει το τελείωμα. Καλό ήταν, καλό δεν ήταν. Καλό και θεαματικό, και εστία. Εδώ θέμα, να σταθούμε στο ότι ο Άρντα πατάει συχνά περιοχή, έτσι. Βέβαια, και να σου πω και κάτι. Καλύτερο κεφάλι έχει και από τον Τζόρα και από τον Σφιντέρς. Δηλαδή, άμα τον δεις και άμα τον δεις και από κοντά, είναι στο 1,80-1,81, δεν είναι κοντός, ναι. Ο Άρντα. Ναι. Πάνω από 1,80 είναι. Ναι. Και έχει πολύ καλό timing αυτό που δεν έχει ο Τζόλης. Έχει σκοράρει με το κεφάλι, χωρίς να πηδήξει βέβαια, έτσι, είναι και αυτό. Ναι. Ο Τζόλης, ένα μειονέκτημα που έχει, αν γίνει σέντρα από την άλλη μεριά, δεν είναι καθόλου κεφάλι. Mm-hmm. Και του συνιστώ να προπονηθεί, να το βελτιώσει, γιατί είναι ένα κομμάτι το οποίο και ο Extreme πρέπει να το έχει, όλα πρέπει να τα έχει, είναι πακέτο. Πάμε να δούμε τώρα την ευκαιρία του Ρενάτο από σέντρα του Μπαρτόλο. Εδώ δεν υπάρχει αριστερός μπακ, ναι. Να κλείσει. Πάει αργά όλος. Το βλέπεις. Mm-hmm. Και είναι τελείως αφύλακτος. Δηλαδή, είναι τελείως αφύλακτος. Είναι 15 μέτρα απόσταση. Αυτός που είναι ο Βιερίνη είναι αυτός ποιος είναι, δεν θυμάμαι. Όχι. Ο μπακ, ο Περέιρα. Ναι, ο Περέιρα. Ναι. Ο Περέιρα τον έχει χάσει. Είναι 15 μέτρα απόσταση, δεν κλείνει. Δηλαδή είναι δραματικός και οι δύο πλάγοι μπακ του ΠΑΟΚ είναι δραματικοί. Mm-hmm. Και τακτικά και ατομικά. Και έχουμε γι' αυτό παιδί με το Γιαννούλης με το Βιερίνια, ο ένας γέρος και ο άλλος άρρωστος, να τρέξουν πιο πολλά χιλιόμετρα, γιατί αυτοί οι δύο οι άλλοι είναι ακαμάτιδες ποδοσφαιρικά. Πάμε με και την ευκαιρία του Κρέμτσικ, ύστερα από σέντρα του Ροντρίγκο, πριν σκοράρει βέβαια. Καλό τελείωμα. Καλό τελείωμα ήταν. Με το αριστερό πόδι. Καλό τελείωμα. Έβαλε πλάτη τον μπακ. Καλή τοποθέτηση. Αυτός από το φόρτωμα θα κάνει γκολ. Είναι εκρηκτικός ποδοσφαιριστής. Έκανε τα πίσω βήματα. Σούταρε με το ανάποδο πόδι. Καλό. Μ' άρεσε. Πάμε να δούμε τώρα λίγο και τον Παναθηναϊκό. Η αλήθεια είναι πως με τις πάρα πολλές απουσίες που είχε, δεν τον περιμέναμε να κερδίζει εύκολα, τουλάχιστον εγώ, αλλά κέρδισε. Να δούμε πώς ξεκίνησε ο Μπόλωνη με Αϊτόρ, Ιωαννίδη, Καρλίτο, Σεντερφόρ, Αθανασακόπουλο, Δεκάρη, Αλεξανδρόπουλο, Βέλεφ στους κόφτες, τον Μολό, Δεξιμπάκτο, Χουανκάρα, αριστερά, Πούγκουρα, Σίγκεφελ και Διούδη. Βέλεφ αυτός, επειδή είναι στόπερ, θα πρέπει να τον έχει μπροστά από τα στόπερ, τον Μπούγκουρα και τον Σέγκεφ, λίγα μέτρα, και τους δύο να τους δείξει σαν οχτάρια σε ένα καθαρό 4-3-3. Αυτός έχει το Βέλεθ, τρέχει ο Βέλεθ σαν το χαμάλι, ανεξέλεκτα και απίθαρχα, και θα χάσει πάλι με θλάση κανένα μήνα, ενάμιση. Ναι, πρέπει θέμα, δηλαδή, να του πει ο Μπόλωνη, παιδάκι μου, εσένα σε έχω εδώ, ξέρεις μπάλα, είσαι μπροστά από τα στόπερ, όταν γίνει σέντρα θα αφήσει και σαν τρίτος, θα δείξουμε μπασταρδεμένα, το κάνουμε με τρεις δηλαδή, και από εκεί και πέρα δώσε την μπάλα στα 15 μέτρα και μην τρέξεις πολύ. Φτάνει, δεν θα... Ναι. Δηλαδή, το θέμα είναι ότι έχει εκτός Μαουρίτσιο, έχει εκτός Κουρμπέλη,
και, δεν του, και έχει λειψινδρία στα υπόλοιπα χαφ. Να δούμε, εδώ είναι ο Μαουρίτσιο, ο Μακέντα και ο Ζαχαρίτης που επιστρέφουν ενώ ψιάρι. Ο Μακέντα και ο Ζαχαρίτης είχαν συμπληρώσει κάρτες. Ο Μαουρίτσιο έχει μπει από σήμερα σε κανονικό ρυθμό προπόνησης, αλλά προέρχεται από COVID, οπότε να είμαστε λίγο επιφυλακτικοί. Τον πρώτο χρόνο στον ΠΑΟΚ θλάσσει 3 μήνες έξω. Δεύτερο χρόνο, μανά ξανά θλάσσει, άλλους 3 μήνες έξω. Την τρίτη φορά, 2 φορές. Πάει στον Παναθηναϊκό, χλεμπονιάρης, κολλάει κορονοϊό. Γάμο, δηλαδή είναι αρρωστιάρης να πούμε. Ναι. Είναι αρρωστιάρης. Και εδώ να πούμε ότι ο Κουρμπέλης είναι δύσκολο να παίξει, είναι πιο πίσω από όλους, ενώ ο Βηγιαφάνης έχει αρκετές πιθανότητες, όπως και ο Σάντσες. Λοιπόν, τώρα να δούμε λίγο τις φάσεις. Το 1-0 του Παναθηναϊκού έγινε με τον γκολ του Καρλίτο, αλλά εδώ να δούμε τον Ιωαννίδη πώς τη σπάει την μπάλα και πώς με το που τη σπάει κοιτάει τον Μολό και με το βλέπει τον Μολό να εφορμά, σπριντάρει και αυτός κάθετα μέσα στην περιοχή. Εδώ... Είναι πολύ καλό και όλη η φάση του γκολ. Ναι. Γιατί και ο Τρία, ποιος είναι ο Τρία, πατάει εδώ, ο Μπακ. Ναι, ο Χουανκάρ έχει πατήσει περιοχή. Έχει πατήσει, ο Μπακ ο ένας έχει κάνει τη σέντρα, όχι ο Μπακ ο εξτρέμ, έτσι. Ο Μολό Μπακ είναι, ο Μολό Μπακ έπαιξε. Ο ένας ο Μπακ έχει φουλάρει, ο άλλος Μπακ έχει πει σαν εξτρέμ, είναι 3 στην περιοχή, 4 δηλαδή μες στην περιοχή. Ναι. Ο ένας παίρνει το πρώτο δοκάρι, παίρνει το στόπερ, του φεύγει η μπάλα του στόπερ, κάνει την προσποίηση. Είναι ωραίο δουλεμένο και μ' άρεσε πολύ η έφοδος του πλαγίου του Παναθηναϊκού. Ναι. Πάμε να δούμε την ευκαιρία που έχει η Λάρισα με τον Κολομπίνο. Εδώ στην έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου. Η Λάρισα το άλλαξε το σύστημα, ήταν πιο επιθετική. Mm-hmm. Έπαιξε με... το γύρισε αυτό σε 4-4-2 από ό,τι θυμάμαι. Ακριβώς. Εδώ βέβαια... Και το κέντρο... Ναι, πήρε μέτρα. Είναι αφύλακτο. Το Παναθηναϊκός δεν είχε αλλαγές να ξεκουράσει. Εκεί θα την πατούσε. Στο γεγονός ότι στα χαπ δεν είχε πολυτέλεια να αλλάξει παίκτας. Εδώ τώρα είναι και λάθος τοποθέτηση γιατί έχει 4 παίκτες μέσα στην περιοχή ο Παναθηναϊκός, αλλά είναι όλοι στο πρώτο δοκάρι. Πάμε να δούμε και τον γκολ του Εμμανουηλίδη, κυρίως για τον συνδυασμό, το αναφέραμε και νωρίτερα. Εδώ θα γίνει η πρώτη κεφαλιά και βλέπουμε πώς ο Εμμανουηλίδης θα σπριντάρει και θα την δώσει την ασίστ. Είχε τα πρώτα του μέτρα εκρηκτικά, όπως με τον Ολυμπιακό το πέταξε έτσι με τα εκρηκτικά μέτρα και εδώ φαίνεται γιατί ο Μπέρτος δεν έκανε καριέρα ούτε σαν στόπερ ούτε σαν μπακ. Μεγάλη. Ναι. Θα είναι την κεφαλιά, δηλαδή να σε βάλω στόπερ Μπέρτο, είσαι πολύ δυνατός, θα μου χάσεις κεφαλιές. Απ' την άλλη να σε βάλω μπακ Μπέρτο, είσαι πολύ δυνατός, βαρικόκαλος. Δεν θα μου πάρει τις κούρσες τις πολλές. Άρα Μπέρτο για να παίξεις εσύ σε υψηλό επίπεδο, και τον πατέρα του είμαστε φίλοι, το έχω πει κατ' ιδία, που ήταν center back τους καλούς στην Ξάνθη, δείτε το ΑΟ Ξάνθη ο μπαμπάς του. Ναι. Και έχει πάρει πρέπει... κεφαλιά ο Εμμανουηλίδης εδώ έτσι και με το που προσγειώνεται ξανασπριντάρει με τη μία. Ναι. Του πήρε την κεφαλιά εκπληκτικά με καλό άλμα και χώθηκε στα 20 μέτρα. Ακριβώς. Και την πήρε. Δηλαδή πολλοί παίκτες θα παίρνανε ας πούμε την μια κεφαλιά και δεν θα ακολουθούσε. Ναι, σου λέει την έκανε τη δουλειά μου. Αλλά επειδή και το ένσι και το τουφόρ, ακολούθησε και μπράβο και στο καπετζή γιατί την έσπασε για να το σιγουρέψει. Γιατί είναι παιδιά που δεν παίζουν συχνά. Οπότε μπορεί να έχει το άγχος άντε να σκοράρω να φανώ έτσι. Λοιπόν, πολύ καλή κίνηση. Πάμε να δούμε αν έχουμε την εντεκάδα της ΑΕΚ. Παίζει σε λίγο στην Λαμία και εν όψη του αγώνα με τον Άρη την Πέμπτη δεν την παίρνει όπως λέμε την ΑΕΚ να κάνει γκέλα σήμερα. Με Σβάρνα, Νεντελτσιάρο, αφού είναι εκτός και ο Τσιγκρίνσκι και ο Κνίτ, κεντρικό αμυντικό δίδυμο. Μπακάκι δεξιά, Ινσού αριστερά, Σιμό, Ισακόφ, Μάνταλος και μπροστά έχουμε Αλμπάνι, Τάνκοβιτς και Ανσαριφάρ. Πώς σου φαίνεται η δεκάδα αυτή? Θα είναι Σιμό 6 και 8 Σακόφ και πιο μπροστά λίγο Μάνταλος, ναι. Σαν τριάδα. Ναι. Πολύ καλό ότι ο Αλμπάνι και ο Τάνκοβιτς θα έχει και θέαμα η ΑΕΚ. Και μην ξεχνάμε ότι η ΑΕΚ έχει την Πέμπτη, τον Άρη, την Κυριακή, τον Ατρόμητο. Οπότε πρέπει και ο Χιμένεθ να κάνει το rotation που λέμε. Μπροστά έχει αυτός πολλούς. Ναι. Μπορεί να βάλει τον άλλο, τον πιτσιρικά, τον το Μαχαίρα. Ναι. Μπορεί να βάλει τον
τον Ολιβέιρα, μπορεί να βάλει πολλούς. Αλλά πίσω μπορεί να βάλει τον Κρίστιση στα ΚΑΦ. Έχει. Έχει. Από εκεί και πίσω τώρα εκεί είναι το λάθος. Το γνωστό θέμα. Λοιπόν, Κωστή, θέλω να μου σχολιάσεις λίγο και το ποστάρισμα του Βασίλη Τσιάρτα. Δεν ξέρω αν το έχεις πάρει χαμπάρι. Το πήρε χαμπάρι, ναι. Ναι. Που καυτηρίασε την επιλογή του Αντετοκούμπο στην μακέτα αυτή την προωθητική που έχει η Επιτροπή Greece 2021. Κοιτάξτε να δεις, αυτή η οικονομισιά της Αγγελοπούλου δεν νομίζω ότι είναι ενδιαφέρει και πολύ ο ήρωας του 2021. Είναι μια γλαμουριά, το κάνει για να είναι λίγο έτσι, της ελίτ κυρία, καθώς πρέπει. Τώρα θα μαλώσουμε αν πρέπει να το πάρει κάποιος Έλληνας ο οποίος έχει προσφέρει. Ο Αντετοκούμπο, έτσι όπως το θέτει ο Τσάρτας, έχει δίκιο. Mm-hmm. Ο Αντετοκούμπο δεν έχει προσφέρει σε εθνικό άθλημα να πάρει κάποια διάκριση. Και σωστά λέει, το 2004 που έπαιζε και αυτός εκεί, ο Τσάρτας, θα μπορούσε να πάρει κάποιος ή στο από το μπάσκετ κάποιος που πήραν μετάλλια κτλ. Υπ' αυτά στα συνθήκες έχει δίκιο ο Τσάρτας. Mm-hmm. Από την άλλη μεριά υπάρχουν οι αντίπαλοι που λένε είσαι φασίστας, είσαι... Ξέρω εγώ γιατί το λες αυτό. Αυτοί όλοι, εγώ έχω ζήσει το Αντετοκούμπο σαν φτωχό, θα το πετάγαν κλωτσιές όλοι αυτοί εδώ που το παίζουν, πώς το λένε, φιλελεύθεροι και τα λοιπά. Ναι. Γιατί ο Αντετοκούμπο τον αγαπήσαν οι Έλληνες ως διάσημο παίκτη του μπάσκετ. Του NBA, σωστό. Όσο εμείς εδώ στην Ελλάδα είμαστε γενικά ρατσιστές με τους φτωχούς, φτωχοί γκόμενα, είμαστε ρατσιστές. Απ' την άλλη, φτωχός γκόμενος και ρατσισμός. Mm-hmm. Φτωχός ξένος, να το δίνουμε. Πλούσιος ξένος, να τον αγαπήσουμε. Γενικά, στο θέμα με τον Αντετοκούμπο, εγώ το παιδί το αγαπάω πάρα πολύ και υπάρχουν λαθασμένες. Εγώ το έχω βάλει με τους Έλληνες για τη διπροσωπεία που έχουν στον Αλοδαπό. Mm-hmm. Ο Αλοδαπός, ο οποίος θα βάλει μια τουρκική εταιρεία να πάρει το Μετρόπολης. Και αν πάρω εγώ 5.000 παραπάνω, είναι καλός Τούρκος. Ο άλλος ο φτωχός είναι παλιότουρκος. Δεν είναι έτσι όμως. Συμφωνώ, συμφωνώ. Και θα πρέπει και όταν δεν παίρνουν... Κοιτάξτε, αυτό είναι μεροκάματο. 1821, 2021. Είναι μεροκάματο γερό. Το έκανε η Γιάννα, καλά έκανε. Μητσοτάκης εκεί, το τρίγωνο των Βερμούδων, ναι. Και του στοιχώθηκε ο Τσάρτας. Τι σου λέει, το επιχείρημα του Τσάρτα είναι δικαιολογημένο. Έτσι όπως το θέτει ο Τσάρτας. Mm-hmm. Εντάξει. Σε άλλα που έχει πει διαφωνώ. Σε αυτό συμφωνώ μαζί. Ωραία. Αλλά όχι, όχι γιατί ο Αντετοκούμπο είναι μαύρος ή αλλοδαπός. Ναι. Εντάξει. Γιατί πρέπει να προσέξουμε λεπτό το θέμα. Γιατί θα σου πω και κάτι άλλο τελευταίο. Εγώ έζησα τον ρατσισμό κατά του λευκών. Βγήκε ο Αντετοκούμπο και άλλοι πολλοί. Και επειδή ήταν μόνο 4 νεκρούς στο Καπιτόλιο. Λέει, γιατί λέει εκεί δεν τους κάνετε μπουκα και κάνετε μόνο μας. Μα το θέμα είναι να μην σκοτωθεί κανένας. Είτε είναι λευκός είτε είναι μαύρος. Ακριβώς. Ακριβώς. Αυτή είναι η ιστορία. Και διέκρινα ρατσισμό εναντίον των λευκών. Λίγο extreme, αλλά επειδή πιάνω λίγο το συνέστημα και το ψυχισμό των ανθρώπων στα 53 μου τα κλείνω τον Φεβρουάριο, με 9.000 ένσημα από τα 21-22, νομίζω ότι μπορώ μια, να μια εμπειρία την έχεις. Λοιπόν. Έγινε, Κωστή, με αυτό θα κλείσουμε. Θα τα πούμε πάλι αύριο. Sports Core Core αύριο στις 6. Να είστε καλά.